Αγαπώ να μαγειρεύω. Να αναζητώ τις καλύτερες πρωτεσίλες, να πειραματίζομαι και να δημιουργώ αναμνήσεις επιστρατεύοντας αρώματα και γεύσεις. Σημείο αναφοράς, πάντα η κουζίνα μου. Μια κουζίνα γεμάτη φαντασία, η οποία πηγάζει από τους ανθρώπους που έχω δίπλα μου. Το φαγητό μας φέρνει κοντά. Και εγώ αγαπώ να μαγειρεύω για τους δικούς μου ανθρώπους, για όλους εσάς. Πάνω απ' όλα όμως, αγαπώ να μαγειρεύουμε παρέα. Καλώς ήρθατε στο Kitchen Lab. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Kitchen Lab. Σήμερα θα φτιάξουμε τρεις μοναδικές συνταγές. Η πρώτη θα είναι νηστίσιμη και θα είναι αλμυρό και στη συνέχεια θα φτιάξουμε δύο γλυκά. Καθώς πλησιάζει το Πάσχα, πρέπει να μάθουμε συνταγές για να γεμίσουμε το τραπέζι μας για μικρούς και μεγάλους. Σήμερα στο Kitchen Lab ο Άκης φτιάχνει ένα κυρίως πιάτο και δύο γλυκά. Μουσακά νηστίσιμο με μελιτζάνες και σάλτσα μανιταριών. Όντως, άμα δοκιμάσετε, θα πάθετε σοκ. Και μπεσαμέλ από πατάτες και γάλα σόγιας. Ένας μουσακάς πεντανόστιμος και ελαφρύς. Πολύ πιο υγιεινός και το ίδιο νόστιμος με τον κανονικό το μουσακά. Κορμό σοκολάτας με χαλβά, ένα απίθανο γλυκό που δεν χρειάζεται ψήσιμο, γίνεται γρήγορα με superfood υλικά. Δεν υπάρχει, είναι θεϊκό, δεν είναι. Και μια ιδιαίτερη μιλόπιτα που ο Άκης την φτιάχνει με ψωμί. Δεν θα πιστεύετε ούτε εσείς οι ίδιοι ότι τη φτιάξετε με ψωμί. Αφράτη, με τραγανά καραμελωμένα κόκκινα και πράσινα μήλα. Έκρηξη γεύσεων μέσα στο στόμα σου. Γευστικότατη και λαχταριστή. Πραγματικά θα δικαιώσει και εσάς και εμένα. Και πάμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη μας συνταγή. Θα φτιάξουμε ένα νηστίσιμο μουσακά και πραγματικά αυτός ο μουσακάς δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τον κανονικό μουσακά, γιατί σε γεύση θα είναι ακριβώς ο ίδιος, απλά θα αλλάξουμε τα υλικά μας. Δεν θα βάλουμε τίποτα ζωικό μέσα και θα γίνει πεντανόστιμο. Πάρτε χαρτί και μολύβι, σημειώστε τα υλικά και πάμε να ξεκινήσουμε. Για το νηστίσιμο μουσακά θα χρειαστούμε: για τη σάλτσα μανιταριών, ένα κρεμμύδι, μία σκελίδα σκόρδο, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1 κιλό μανιτάρια σαμπινιόν, 1 στικ σέλερι, 50 γραμμάρια κρασί λευκό, 1 κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας, 1 κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη κρυσταλλική, 400 γραμμάρια ντομάτα κονκασέ, αλάτι και πιπέρι. Για τις μελιτζάνες θα χρειαστούμε 2 μελιτζάνες, αλάτι, 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο και 1/4 από ένα ματσάκι βασιλικό. Για την επικάλυψη θα χρειαστούμε 800 γραμμάρια πατάτες βρασμένες, 50 γραμμάρια μαργαρίνη, αλάτι, πιπέρι, 200 γραμμάρια γάλα σόγιας, 1 πρέζα μασχοκάριδο και 1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο. Και πάμε να ξεκινήσουμε τη γανάρα πάνω στη φωτιά. Full extra. Και πάμε να εξηγήσουμε λίγο τι θα κάνουμε για να μην μπερδευτείτε. Λοιπόν, ο μουσακάς, τι ζωικό έχει μέσα? Κιμά. Ο κιμάς. Ο κιμάς θα αντικατασταθεί με μανιτάρια. Τι άλλο ζωικό έχει? Μπεσαμέλ. Μπεσαμέλ. Αντί για μπεσαμέλ θα κάνουμε ένα πουρέ πατάτας που ουσιαστικά θα βάλουμε από πάνω. Πολύ απλά τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Θέλω μαχαίρι. Και πάμε να ετοιμάσουμε τον κιμά μας. Για τον κιμά, ουσιαστικά θα φτιάξουμε ένα ντιξέλ μανιταριών. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε τι είναι το ντιξέλ. Δεν γνωρίζετε. Ντιξέλ είναι η διαδικασία που ουσιαστικά παίρνουμε τα μανιτάρια και συγκεντρώνουμε τη γεύση τους, βράζοντάς τα για αρκετή ώρα. Βγάζουμε την υγρασία, αφήνουμε μόνο μανιτάρι και φτιάχνουμε έναν πελτέ από μανιτάρια. Πολύ απλά σας το είπα, αλλά νομίζω ότι καταλάβατε. Αντί να χρησιμοποιήσουμε αποξεραμένα μανιτάρια που είναι αρκετά ακριβά, θεώρησα ότι είναι πιο εύκολο να σας μάθω να κάνετε ένα ντιξέλ μανιταριών. Λοιπόν, ελαιόλαδο, εδώ. Όχι πολύ. Όσο 2 κουταλιές σούπας είναι αρκετές. Θα ρίξω μέσα στο κρεμμύδι. Μία σκαλίτα σκόρδο. Σοτάρουμε καλά. Και όση ώρα σοτάρουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο, πάμε να ετοιμάσουμε τα μανιτάρια. Έχουμε μανιταράκια και δεν θέλω να τα βάλετε όλα μαζί στο μίξερ. Τα βάζετε σε δόσεις. Θέλω να τα σπάσουμε σε κομμάτια, όχι να τα λιώσουμε τελείως. Οπότε βάζουμε στο μίξερ και πάμε. Και
Και μόλις δούμε ότι σπάσουν τα μανιτάρια, άμα μείνουν κάποια μεγάλα κομμάτια, δεν συνεχίζουμε μέχρι που να σπάσουν και αυτά. Αφήνουμε στην άκρη, παίρνουμε τα μανιτάρια μας και τα ρίχνουμε μέσα. Θέλω να υπάρχει σώμα στα μανιτάρια, να μου δίνει την αίσθηση ότι τρώω πραγματικό κιμά. Λοιπόν, συνεχίζω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο μέχρι που να τελειώσω όλα μου τα μανιτάρια. Εδώ, λίγα-λίγα, μέσα, χτυπάω και βάζω. Και αυτό μέσα, εδώ. Και η τελευταία μας δόση. Τέλεια. Και έχω λίγο σέλερι. Θα ψιλοκόψω και το σέλερι να πάει μέσα. Και αυτό μέσα. Και τώρα περιμένουμε γύρω στα 15 με 20 λεπτάκια μέχρι που να εξατμιστεί τελείως όλη η υγρασία από τα μανιτάρια μας και να μείνει περίπου το 1 τέταρτο, 1 πέμπτο από τον όγκο που βλέπετε τώρα. Πρέπει να πέσει πολύ ο όγκος, να συμπυκνωθεί η γεύση από τα μανιτάρια και στη συνέχεια θα συνεχίσουμε κανονικά τον κιμά μας. Και ουσιαστικά θα αρχίσουμε να φτιάχνουμε το μουσακά μας. Και το διξέλ μανιταριών μας είναι έτοιμο και μόλις είναι έτοιμο και εξατμίσει όλη την υγρασία, τότε πάντα σβήνουμε με κρασάκι. Ακριβώς την ίδια φιλοσοφία με το ριζότο. Με το που χάσει όλη την υγρασία και είναι στεγνό το μανιτάρι τελείως, ρίχνουμε λίγη υγρασία το κρασάκι μας και περιμένουμε ξανά να κάνει τι, να εξατμιστεί. Απαραίτητο να εξατμιστεί και όση ώρα κάνει να εξατμιστεί, ήρθε η ώρα να ρίξουμε και τον πελτέ μας. Πελτέ ντομάτας πάει μέσα. Και πρέπει να το σοτάρουμε, να γίνει ωραίος και αυτό, sexy και να δέσει συνέχεια τη σάλτσα μας. Οπότε ανακατέψτε το πελτέ μαζί με τα μανιτάρια εδώ. Πιστέψτε με τόσο λίγο πελτέ που βάλαμε να κάνει διαφορά στη συνταγή μας, γιατί θα δέσει το φαγητό μας. Τώρα, ήρθε η ώρα να προσθέσω ελάχιστη ζάχαρη. Περίπου μία κουταλιά του γλυκού θέλω ζάχαρη μέσα. Γιατί θα ρίξουμε την ντομάτα, που η ντομάτα είναι κονσέρβα. Οπότε πάντα λίγο ξενίζει η κονσέρβα και θέλουμε να την ισορροπήσουμε. Οπότε ρίχνω και την ντομάτα μου μέσα. Εδώ, ανακατεύω. Χαμηλώνω τη φωτιά μου αρκετά. Και τι δεν έχω βάλει καθόλου στη συνταγή. Αλάτι και πιπέρι. Ήρθε η ώρα να αλατοπιπερώσουμε. Ποτέ να κάνουμε διξέλ, δεν αλατοπιπερώνουμε στην αρχή. Γιατί πραγματικά πάντα μπερδευόμαστε με τον όγκο των μανιταριών. Θεωρούμε ότι έχουμε πάρα πολύ ποσότητα και βάζουμε πάρα πολύ αλάτι. Οπότε αλατίζουμε πάντα στο τέλος για να έχουμε κανονική εικόνα για το πόσο πρέπει να αλατίσουμε. Εδώ πέρα είναι ο κιμάς μας, ουσιαστικά οι μπολονές για να κάνουμε το μουσακά. Πώς σας φαίνεται σαν διαδικασία? Είναι πάρα πολύ έξυπνος τώρα, πείτε. Ωραία. Είναι πολύ ωραίο. Το επόμενο υλικό που θα ετοιμάσουμε είναι η μελιτζάνα. Η μελιτζάνα που βάζουμε στο μουσακά πάντα είναι deep fried. Τη στιγανίζουμε σε πάρα πολύ λάδι. Εγώ σήμερα δεν θα τη στιγανίσω. Θα τη ψήσω σε μια γκριγέρα. Θέλω να έχει λίγες θερμίδες στο φαγητό μου. Εσείς βέβαια, άμα δεν σας ενδιαφέρουν οι θερμίδες και θέλετε να το κάνετε έτσι πιο μπαμπάτσικο, μπορείτε άνετα να τη στιγανίσετε. Οπότε θέλω μελιτζάνες εδώ. Θα κόψω φέτες. Τέλεια. Αλάτι, έλαιο λαδό και δεν θέλω να το παρακάνετε στο λάδι. Ίσα-ίσα να ρίξετε λίγο λάδι, θέλουμε να κερδίσουμε θερμίδες ή μάλλον να χάσουμε θερμίδες από το φαγητό μας. Οπότε προσεκτικά θα δώσω ωραίο χρώμα στην γκριγέρα και θα ψήσω τις μελιτζάνες μου. Εδώ και εδώ. Η νηστίσιμη μπολονές μας εδώ πέρα θέλει περίπου 5 με 10 λεπτάκια για να είναι έτοιμη. Θέλω και άλλα 10 λεπτάκια για να ψήσω στις μελιτζάνες. Οπότε μόλις ψήσω στις μελιτζάνες και είναι έτοιμη και η σάλτσα μου, θα πάω να συνθέσω ουσιαστικά το φαγητό μου. Διαλέγουμε τις μελιτζάνες εκείνες που είναι σχετικά σκληρές, με λεία φλούδα, χωρίς ζάρες, γδαρσίματα και σκουρόχρωμες κοιλίδες. Όσες είναι μαλακές, με θαμπή φλούδα, κατά πάσα πιθανότητα έχουν οριμάσει πολύ και έχουν πικρίσει. Και οι μελιτζάνες μου είναι σχεδόν έτοιμες. Εδώ, τελευταίες τρεις είναι αυτές. Θέλω 6 πολύ όμορφες να κρατήσω για το τέλος. Θα κρατήσω αυτές τις τρεις. Θα βάλω και 1, 2, 3 και αυτές. Και πάμε να στήσουμε το φαγητό μας. Πολύ απλά, θα πάρετε στο ταψάκι σας εδώ πέρα.
Και θα ρίξετε λίγο λάδι κάτω. Εδώ. Φρέσκο ελαιόλαδο. Και σε αυτό το σημείο να σας πω ότι πρέπει οπωσδήποτε οι μελιτζάνες να είναι 100% ψημένες. Θυμάμαι μια φορά χαρακτηριστικά που ήθελε ο πατέρας μου να κάνει μια φορά μουσακά στο σπίτι. Και το έπαιζε πάρα πολύ μάγκα στη μαμά μου. Και λέει: εγώ λέει, τις μελιτζάνες δεν τις ψήνω, τις βάζω μέσα. Και λέει η μητέρα μου: λέει, μα δεν μπορούν να ψηθούν οι μελιτζάνες άμα είναι μέσα μετά μέσα στο φούρνο. Δεν ξέρεις εσύ, θα το κάνω εγώ. Και λέει: δεν θα βάλω μόνο τις μελιτζάνες μέσα, θα βάλω και τις πατάτες μέσα. Και στο τέλος. Καταλαβαίνετε ότι ο μουσακάς που φάγαμε ήταν ο πιο αστείος που υπήρχε. Φάγαμε το πάνω που ήταν η μπεσαμέλ και όλο το υπόλοιπο, αλλά από κάτω δεν είχε τίποτα να φάμε γιατί ήταν όλα ομά. Οπότε μην το κάνετε το λάθος, πρέπει να είναι 100% ψημένες. Οπότε θέλω να δώσετε χρόνο στο τηγανάκι σας, γιατί πρέπει να είναι 100% ψημένες σε αυτό το σημείο. Τέλεια. Βάλαμε τις μελιτζάνες από κάτω και τώρα ήρθε η ώρα από πάνω να απλώσουμε τι στον κιμά μας. Ο κιμάς είναι έτοιμος, σβήνουμε το μάτι εδώ. Και σε αυτό το σημείο, όντως, άμα δοκιμάσετε, θα πάθετε σοκ. Γιατί ο κιμάς θυμίζει πάρα πολύ κανονική μπολονές. Απλά είναι με μανιτάρια. Είναι πάρα πολύ γευστικό, πάρα πολύ θρεπτικό. Και σε αυτό το σημείο, τι πρέπει να κάνουμε. Βασιλικός, κυρίες και κύριοι. Ο βασιλικός αγαπάει αυτή τη συνταγή. Και η συνταγή αγαπάει τον βασιλικό. Θέλουμε αρκετό βασιλικό. Άμα δεν έχετε βασιλικό, μπορείτε να βάλετε ρίγανη ή θυμάρι. Αλλά ο βασιλικός είναι αμυγός. Το μυρωδικό που πρέπει να βάλουμε σε αυτή τη συνταγή. Λοιπόν, μπόλικο βασιλικό από πάνω, εδώ. Πιστέψτε με, θα κάνει τη διαφορά καθώς θα ψήνει, θα δίνει γεύση μέσα και στον κιμά μας, τον νηστίσιμο κιμά, αλλά και βέβαια σε όλο μας το φαγητό. Τώρα, καθώς ρίξαμε το βασιλικό, θέλω να κάνετε άλλη μία κίνηση, λίγο ελαιόλαδο. Μία σταγιά, εδώ. Και τελευταίες μου μελιτζάνες είναι και αυτές έτοιμες. Εδώ και εδώ και εδώ. Σβήνω το μάτι. Και ήρθε η ώρα για την μπεσαμέλ. Η μπεσαμέλ μας είναι πανεύκολη και σαν βάση έχει την πατάτα. Έχω βράσει λίγες πατάτες εδώ πέρα και όσο είναι καυτές οι πατάτες, γιατί πρέπει να είναι καυτές, παίρνουμε και τις λιώνουμε κατευθείαν, όπως είναι. Γιατί άμα δεν είναι ζεστές οι πατάτες, δεν λιώνουν εύκολα. Τις λιώνουμε καλά και θα προσθέσουμε λίγο μαργαρίνη, εδώ. Για να μπορέσει η ζεστή πατάτα να λιώσει και τη μαργαρίνη μας. Και με το που λιώσει η μαργαρίνη μας, τι δεν έχουμε βάλει μέσα. Αλατάκι και πιπέρι βέβαια. Μπόλικο πιπέρι. Και αλάτι. Και Παναγία μου, θα βγει μια συνταγή αυτή φανταστική. Τώρα, το πρόβλημα που έχουμε σε αυτό το σημείο είναι ότι επειδή δεν έχει αρκετή υγρασία εδώ πέρα η μπεσαμέλ μας, δεν θα μπορέσει να απλωθεί ομοιόμορφα. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να βοηθήσουμε λίγο με υγρασία. Αυτό που θα κάνουμε είναι να ρίξουμε ή νεράκι ή λίγο γάλα σόγιας. Οπότε ρίχνουμε το γάλα μας μέσα. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο ανακατεύοντας θα κάνουμε μία ρευστή μπεσαμέλ. Ανακατεύουμε καλά και επειδή θέλουμε να κάνουμε μία μπεσαμέλ πρέπει να βάλουμε και λίγο μασχοκάρι εδώ μέσα. Και ήρθε η ώρα να το κάνουμε βελούδινο. Πώς? Νταντάν! Ράβδο μπλέντερ! Και χτυπάμε πολύ καλά. Τέλεια. Και σε αυτό το σημείο είμαστε έτοιμοι να ολοκληρώσουμε τον μουσακά μας. Θέλω μία σπάτουλα. Θα ρίξω πάνω από όλο το μουσακά μου την ιστίσιμη μπεσαμέλ μου. Απλώνω. Σιώνουμε καλά. Εδώ. Δεν βάλαμε ούτε αυγουλάκια, δεν βάλαμε ούτε τυρί, ούτε τίποτα. Και έτσι όπως είναι, από πάνω θα προσθέσω τις μελιτζάνες, τις 6 που κράτησα για ομορφιά. 1, 2, 3. Και 1, 2, 3. Τώρα, θα ρίξω λίγο λαδάκι από πάνω, εδώ. Και ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος στους 170 βαθμούς. Θα ψήσω 30-40 λεπτάκια μέχρι να πάρει ωραίο χρώμα ο μουσακάς μου. Και βέβαια να δέσουν όλα τα υλικά. Για τον ιστίσιμο μουσακά,
Φτιάχνουμε πρώτα τη σάλτσα μανιταριών. Σοτάρουμε σε ένα τηγάνι το ελαιόλαδο, το κρεμμύδι και το σκόρδο. Βάζουμε τα μανιτάρια στο μπλέντερ σε δόσεις, χτυπάμε μέχρι να γίνουν μικρά κομμάτια και τα προσθέτουμε στο τηγάνι. Βάζουμε το σέλερι, σοτάρουμε και τα αφήνουμε για 15 με 20 λεπτά μέχρι να εξατμιστεί όλη η υγρασία από τα μανιτάρια. Ρίχνουμε το κρασί και μόλις εξατμιστεί, προσθέτουμε τον πελτέ ντομάτας και ανακατεύουμε. Ρίχνουμε τη ζάχαρη, την ντομάτα κονκασέ, αλάτι, πιπέρι και σιγοβράζουμε για 4 με 5 λεπτά. Στη συνέχεια κόβουμε τις μελιτζάνες κατά μήκος σε λεπτές φέτες και ρίχνουμε αλάτι και ελαιόλαδο. Έπειτα τις ψήνουμε στην καυτή γκριλιέρα για 2 λεπτά από κάθε πλευρά μέχρι να πάρουν χρώμα. Για τη σύνθεση, ρίχνουμε ελαιόλαδο σε ένα ταψί, απλώνουμε τις φέτες από τις μελιτζάνες και κρατάμε 6 φέτες στην άκρη. Προσθέτουμε τη σάλτσα μανιταριών, τον βασιλικό ψιλοκομμένο και ραντίζουμε με ελαιόλαδο. Για την επικάλυψη, λιώνουμε τις βρασμένες πατάτες με το ειδικό εργαλείο για πουρέ. Προσθέτουμε τη μαργαρίνη, πιπέρι, αλάτι, το γάλα σόγιας, το τριμμένο μοσχοκάριδο και χτυπάμε με το ραβδομπλέντερ μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Απλώνουμε την ιστήσιμη μπεσαμέλ πάνω από τη σάλτσα των μανιταριών, καλύπτουμε με τις 6 φέτες μελιτζάνας που κρατήσαμε, ραντίζουμε με λίγο ελαιόλαδο και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς για 30 με 40 λεπτά. Αφού ψηθεί, αφήνουμε τον ιστήσιμο μουσακά να κρυώσει, τον κόβουμε σε κομμάτια και σερβίρουμε. Και ο μουσακάς μας είναι έτοιμος. Θέλω να αφήσετε να κρυώσει καλά για να σερβίρετε. Τώρα ήρθε η ώρα της δοκιμής, αλλά επειδή το ξέρω αυτό το πιάτο, σας λέω εκ των προτέρων ότι έχει ακριβώς την ίδια γεύση με τον κανονικό μουσακά. Απλά είναι νηστίσιμος. Κοιτάξτε εδώ. Πόσο ωραία από πάνω έχει κάτσει μπεσαμέλ και από κάτω όντως το ντιξέλ με τα μανιτάρια που φτιάξαμε θυμίζει πραγματικό κιμά. Από γεύση είναι μοναδικό, δεν υπάρχει. Όντως είναι καταπληκτικό. Και να σας πω την αλήθεια, έτσι άμα δεν βάλουμε τις μελιτζάνες από πάνω και βάλουμε ένα νηστίσιμο τυρί και το δώσουμε σε κάποιον γιατί πούμε ότι είναι κανονικός μουσακάς, θα το πιστέψει 100%. Είναι φανταστικό. Πολύ πιο θρεπτικός, πολύ πιο υγιεινός και το ίδιο νόστιμος με τον κανονικό το μουσακά. Top. Και πάμε για την επόμενη συνταγή μας για σήμερα. Θα φτιάξουμε ένα σοκολατένιο κορμό με χαλβά. Μια συνταγή πανεύκολη, πάρα πολύ γρήγορη και σίγουρα μια συνταγή που μπορείτε να ετοιμάσετε όλοι στο σπίτι σας. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τον κορμό σοκολάτας με χαλβά θα χρειαστούμε 400 γραμμάρια κουβερτούρα Nestlé Dessert, 450 γραμμάρια ταχίνι, 200 γραμμάρια ελληνικό μέλι, μούσες κλασικό, 100 γραμμάρια φιστίκια υγιεινής, 50 γραμμάρια cranberries και 400 γραμμάρια χαλβά βανίλια. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να λιώσουμε τη σοκολάτα μας. Και να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ κουβερτούρα Nestlé Dessert με φυσικό εκχύλισμα βανίλιας Μαδαγασκάρης. Κόβεται εύκολα, λιώνει πάρα πολύ εύκολα και να θυμάστε ότι όταν χρησιμοποιείτε ποιοτική κουβερτούρα δεν υπάρχει καμία περίπτωση να αποτύχετε στις συνταγές σας. Θέλουμε δύο συσκευασίες και θέλω να σπάσετε σε μικρά κομμάτια εδώ. Υπάρχουν δύο τρόποι για να λιώσουμε την κουβερτούρα, είτε σε μπεν-μαρί είτε στα μικροκύματα. Εγώ για ευκολία θα το κάνω στα μικροκύματα. Λοιπόν, σπάμε την κουβερτούρα μας σε μικρά κομματάκια εδώ. Και τώρα, πώς λιώνουμε σοκολάτα στα μικροκύματα. Πολύ προσεκτικά. Δηλαδή, επειδή κάθε microwave διαφέρει από μοντέλο σε μοντέλο, δεν θα σας πω ακριβώς τα λεπτά, θα σας πω ότι ξεκινάμε με περίπου 1,5 λεπτάκι. Στο 1,5 λεπτάκι βγάζουμε, ελέγχουμε. Δεν θέλουμε να τη ζεστάνουμε πάρα πολύ, θέλουμε ίσα ίσα να λιώσει. Οπότε ξεκινάμε 1,5 λεπτό.
στα 800 βατ και στο 1,5 λεπτάκι θα ελέγξω άμα όλα πηγαίνουν καλά. Τώρα, όση ώρα γιώνω την κουβερτούρα μου, πάμε να ετοιμάσουμε την υπόλοιπη μας συνταγή που είναι πραγματικά πανεύκολη. Θέλουμε μία ζυγαριά και θέλουμε ένα μπολ. Τα πάντα θα γίνουν σε αυτό το μπολ που βλέπετε εδώ πέρα. Λοιπόν, βάζουμε το μπολ επάνω και ρίχνουμε μέσα το ταχίνι μας. Εδώ. Σε περίπτωση που έχετε και ταχίνι ολικής άλεσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και εκείνο. Κάνει μια χαρά. Τώρα, στη συνέχεια θα ρίξουμε το μέλι. Σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ μέλι μούσες. Ένα 100% ελληνικό μέλι με ιδιαίτερα αρώματα, παχύρευστη υφή και πλούσια γεύση. Και να σας πω ότι επειδή βάζουμε πολύ λίγα υλικά σε αυτή τη συνταγή, πρέπει να βάλουμε τα καλύτερα. Θέλουμε ένα πολύ πολύ καλό μέλι. Δεν θέλουμε πολλά γραμμάρια, μόλις 200 γραμμάρια φτάνουν, αλλά θέλουμε να είναι ποιοτικό το μελάκι μας. Οπότε μηδενίζω τη ζυγαριά. 200 γραμμάρια. Τέλεια. 200 γραμμάρια μέσα. Κλείνω το μέλι μου, τα αφήνω στην άκρη και πάμε να δούμε τι γίνεται με τη σοκολάτα μας. Ανοίγω το microwave, βλέπω σε τι κατάσταση βρίσκεται. Κοιτάξτε εδώ. Κάτω-κάτω έχει λιώσει, πάνω δεν έχει λιώσει. Θεωρώ ότι στα 30 δευτερόλεπτα δεν θα είναι έτοιμη, οπότε χρειάζεται τουλάχιστον ένα λεπτάκι ακόμα. Οπότε βάζω άλλο ένα λεπτό στα 800 βατ. Σύνολο τώρα πόσο, φίλε Διονύση? 2,5. 1,5 πριν και ένα τώρα, 2,5. Τώρα, η συνταγή μας έχει κάτι πολύ ιδιαίτερο. Να σας πω ότι όταν αναμίξουμε μέλι μαζί με ταχύνη γίνεται κάτι μοναδικό. Ενώ στην αρχή φαίνονται όλα καλά και αρχίζει το μείγμα να είναι υδαρές, καθώς ανακατεύουμε και όση ώρα ανακατεύουμε, το μείγμα μας φύγει και περισσότερο. Οπότε θέλουμε να σφίξει αρκετά το μέλι μαζί με το ταχύνι για να κρατήσει την υφή και τη δομή στον κορμό μας. Όσο περισσότερο ανακατέψουμε τώρα, τόσο πιο πολύ θα δέσει ο κορμός μας. Οπότε δώστε λίγο χρόνο, κοιτάξτε εδώ. Σιγά σιγά θα αρχίσει να μεταμορφώνεται το μείγμα μας. Το βλέπετε? Είναι ημίρευστο και σιγά σιγά αρχίζει γίνεται πάστα, το βλέπετε? Κοιτάξτε. Μέλι με ταχύνι. Όταν ανακατευτούν πολλή ώρα, γίνεται αυτό. Το βλέπετε? Ενώ και τα δύο ήταν ρευστά, καθώς τα ανακατεύουμε και όση ώρα συνεχίζουμε να τα ανακατεύουμε, θα πίζουν ακόμα περισσότερο. Το βλέπετε? Στο τέλος έγινε μία πηχτή πάστα. Αυτό ακριβώς θέλω. Με το που φτάσει σε αυτό το σημείο, που έχει γίνει πηχτή πάστα, τότε ήρθε η ώρα να προσθέσουμε τη σοκολάτα μας, εφόσον έχει λιώσει. Για να δούμε. Φαίνεται σε καλό σημείο για να ανοίξουμε. Αν και έχει κάποια κομματάκια που φαίνονται ότι δεν έχουν λιώσει, θα ανακατέψουμε λίγο και μετά θα δούμε. Για να ανακατέψουμε να δούμε. Πώς το βλέπετε, έχει λιώσει? Λίγο ακόμα θα το έπαιρνε να το βάλουμε μέσα, αλλά επειδή η υπόλοιπη σοκολάτα είναι ζεστή και το μπολ είναι ζεστό, άμα συνεχίσω να ανακατεύω, τι θα γίνει? Θα λιώσει. Εσείς βέβαια, άμα βλέπετε ότι δεν λιώνει με τίποτα, άλλα 30 δευτερόλεπτα βάλτε στα microwave και θα είναι μια χαρά. Εδώ. Τέλεια. Τώρα, πάει και αυτή μέσα στο μπολ. Και σε αυτό το σημείο να σας πω ότι δεν πρέπει να είναι καυτή η σοκολάτα. Δεν θέλουμε να είναι καυτή, θέλουμε να έχει λιώσει, να έχει καλή θερμοκρασία, αλλά να μην καίει πάρα πολύ. Γιατί άμα καίει, καταλαβαίνετε ότι θα σοκάρει και όλο το υπόλοιπο μείγμα και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Όταν λέμε θα το σοκάρει, δεν θα το τρομάξει, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Λοιπόν, τώρα ανακατεύουμε τη σοκολάτα με το ταχύνι και το μέλι. Κοιτάξτε εδώ. Και με το που ρίξετε τη σοκολάτα, κοιτάξτε τι έχει γίνει. Ξαναήρθε το μείγμα στα φυσιολογικά του. Βλέπετε? Εκεί πέρα που ήταν πάρα πολύ σφιχτό, ξαναπήρε ακριβώς μία ημίρευστη μορφή που θέλουμε. Άμα δεν είχαμε χτυπήσει στην αρχή το ταχύνι με το μέλι, τώρα θα ήταν ακόμα πιο ρευστό και ήταν κάτι που θα μας τύχιζε στη συνταγή. Οπότε δεν το θέλουμε. Τώρα, προαιρετικά λέω, μπορούμε να ρίξουμε μέσα ξηρούς καρπούς και εγώ έχω διαλέξει να ρίξω φιστίκια γίνης εδώ, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ και το χρώμα καθώς κόβω τον κορμό μου, αλλά και η γεύση του. Θα ρίξω και cranberries γιατί πάμε σε φιλοσοφία λίγο superfood, πιο healthy. Μπορείτε να βάλετε σταφίδες ή οποιοδήποτε άλλο αποξηραμένο φρούτο θέλετε μέσα. Ανακατεύουμε καλά. Και επειδή ξέρω όλοι μα όλοι ότι τουλάχιστον αυτή την περίοδο έχετε σπίτι σας τι, χαλβά, θα προσθέσουμε και χαλβά μέσα. Θα δώσει πάρα πολύ ωραία υφή καθώς θα κόβουμε τον κορμό μας και βέβαια θα δώσει και ιδιαίτερη γεύση. Κομματάκια. Εδώ, μέσα. Πολύ απαλά θα ανακατέψετε για να μην σπάσει ο χαλβάς. Εδώ, άλλα μεγαλύτερα, άλλα μικρότερα. Και εδώ. Κόψτε. Και
πολύ απαλά τώρα, ανακατέψτε το χαλβά με όλα τα υπόλοιπα υλικά και φροντίστε να μην τον σπάσετε. Σε περίπτωση που νομίζετε ότι θα σπάσει ο χαλβάς, αφήστε το χαλβά να το βάλουμε στον κορμό εμβόλυμα μέσα στο μείγμα. Εγώ πρόσεξα πολύ, δεν έχω σπάσει το χαλβά μου, οπότε τον αφήνω στην άκρη και ήρθε η ώρα να το στρώσουμε στη φόρμα. Θέλουμε μία φόρμα εδώ και μία μεμβράνη. Βάζουμε τη μεμβράνη για να μπορέσουμε να ξεφορμάρουμε πολύ πιο εύκολα το γλυκό μας. Και έτσι όπως είναι, ρίχνουμε όλο το μείγμα μέσα, εδώ. Χαλβάς μαζί με όλα τα υπόλοιπα μας υλικά, φιστίκια, κράμπερι, ταχίνι, μέλι, κουβερτούρα, Παναγία μου. Ό,τι έχουμε βάλει μέσα είναι πεντανόστιμο, ελληνικότατο και γευστικότατο. Να πάρω και αυτό, αμαρτία είναι, μην τα αφήσουμε. Κλώνουμε καλά με το κουτάλι. Απαλά, να μην σπάσουμε το χαλβά. Τα κομμάτια θέλουμε να τα αφήσουμε ολόκληρα όπως είναι. Θα καταλάβετε στο τέλος γιατί. Τώρα τα πράγματα είναι πολύ πολύ απλά. Κόβουμε τη μεμβράνη εδώ. Τυλίγουμε. Τώρα, πατήστε καλά εδώ. Φροντίστε να πάει ο χαλβάς παντού ομοιόμορφα. Και ήρθε η ώρα να κρυώσουμε τον κορμό μας. Άμα έχετε ζεστάνει πολύ τη σοκολάτα θα πάρει 5-6 ώρες. Άμα δεν την έχετε ζεστάνει πολύ θα χρειαστεί 2-3 ώρες. Οπότε με το που κρυώσει καλά, θα το καταλάβουμε ότι θα κρυώσει γιατί θα ξεφορμάρετε πάρα πολύ εύκολα, θα κόψουμε σε κομμάτια για να σερβίρουμε. Τα φρέσκα cranberries είναι κόκκινα φρούτα που θεωρούνται superfood και έχουν ευεργετικές ιδιότητες για τον οργανισμό. Περιέχουν πολλές βιταμίνες, σίδηρο, μαγκάνιο, βιταμίνη C και φυτικές ίνες. Φαίνεται να ενισχύουν το νοσοποιητικό σύστημα και να προλαμβάνουν λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος. Πολλοί τα μπερδεύουν με τα κράνα, δεν είναι όμως ίδια. Τα cranberries έχουν μεγαλύτερη συγγένεια με τα μύρτιλα, ενώ η ελληνική ονομασία τους είναι φίγια ή οξύκοκα. Και μετά από τρεις ωρίτσες, ο δικός μου κορμός έχει κρυώσει. Κοιτάξτε εδώ πόσο εύκολα που ξεφορμάρεται. Και πόσο ωραίος έχει γίνει. Ήρθε η ώρα να κόψουμε. Κοιτάξτε εδώ. Είναι φανταστικό, κοιτάξτε εδώ τώρα. Είναι πραγματικά πανέμορφο μόνο και που το βλέπεις. Δηλαδή, όντως, επειδή έχουμε κάνει πολλούς κορμούς και πολλά πράγματα, αυτό είναι κάτι ιδιαίτερο. Είναι νηστίσιμο, είναι πεντανόστιμο, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Κόβεις ένα κομμάτι και πραγματικά όλοι αναρωτιούνται τι έχεις κάνει. Φανταστικό. Για τον κορμό σοκολάτας με χαλβά. Σπάμε την κουβερτούρα σε κομμάτια και τη βάζουμε σε ένα μπολ. Καλύπτουμε με διάφανη μεμβράνη και τη λιώνουμε στο φούρνο μικροκυμάτων στα 800 βατ για 2,5 με 3 λεπτά. Βάζουμε σε ένα μπολ το ταχίνι και το μέλι και ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά και να γίνει ένα σφιχτό μείγμα. Προσθέτουμε τη λιωμένη κουβερτούρα και ανακατεύουμε. Ρίχνουμε τα φιστίκια υγιεινής και τα cranberries. Στο τέλος, βάζουμε τον χαλβά κομμένο σε μικρούς κύβους και ανακατεύουμε απαλά για να μην σπάσει ο χαλβάς. Καλύπτουμε με διάφανη μεμβράνη μία μακρόστενη φόρμα και απλώνουμε το μείγμα με ένα κουτάλι. Τυλίγουμε με τη μεμβράνη και πιέζουμε με τα χέρια για να απλωθεί παντού ο χαλβάς ομοιόμορφα. Βάζουμε τον κορμό στο ψυγείο για 3 με 6 ώρες να κρυώσει και να σταθεροποιηθεί. Ξεφορμάρουμε, κόβουμε σε κομμάτια και σερβίρουμε. Το μόνο που θα κάνω είναι να κόψω λίγο ένα κομμάτι εδώ και να φωνάξω το φίλο μου τον Μίτσο. Μίτσο, έλα γόρι μου. Έλα, έλα. Φτιάχνει και το μαλλί του, κοίτα εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν υπάρχει. Άψο. Άψο. Χρησιμοποιήσω σε άλλη λέξη αυτή τη φορά. Ναι. Το έχεις κάνει φόρμα. Το μελετάω. Είναι φανταστικό, δεν υπάρχει. Είναι καταπληκτικό. Δεν υπάρχει, είναι θεϊκό, δεν είναι. Θα τη φτιάξετε αυτή τη συνταγή, είμαι σίγουρος και πραγματικά θα το καταλάβετε.
Και πάμε να ετοιμάσουμε την τελευταία μας συνταγή για σήμερα. Θα φτιάξουμε μία μιλόπιτα με ψωμί. Πολύ καλά ακούστε. Θα σας δείξω τον καλύτερο τρόπο για να αξιοποιήσετε ό,τι φύρα, ό,τι γωνίες, ό,τι ψωμί σας περισσεύει στο σπίτι, φτιάχνοντας την πιο υπέροχη, ζουμερή, γεμάτη σε γεύση μιλόπιτα που έχετε φτιάξει ποτέ σας. Θα σου πω μόνο κάτι. Όταν την έφτιαξα και την έδωσα να δοκιμάσουν όλοι, κανείς δεν κατάλαβε ότι είχα βάλει ψωμί και όλοι με ρωτούσαν τη συνταγή για τον μπισκότο. Οπότε πάμε να δούμε τα υλικά και να το φτιάξουμε. Για τη μιλόπιτα με ψωμί θα χρειαστούμε. Για τη βάση 300 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο, 100 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 1 κουταλάκι του γλυκού, εκχύλισμα βανίλιας, 500 γραμμάρια ψωμί του τόστ και 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα. Για τη γέμιση θα χρειαστούμε 2 μήλα κόκκινα, 2 μήλα πράσινα, 150 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, μισό κουταλάκι του γλυκού κανέλα, 1 τέταρτο από 1 κουταλάκι του γλυκού τζίντζερ σε σκόνη, 1 κουταλιά της σούπας βούτυρο, 3 κουταλιές της σούπας κρέμα βαλσάμικο με σίκο παν, 3 κρόκους από μεσαία αυγά, 25 γραμμάρια corn flour, 150 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 1 πρέζα αλάτι και 1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε ζάχαρη άχνη και κανέλα. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θέλουμε ένα μπολ και στο μπολ θα ρίξουμε το βούτυρο λιωμένο, εδώ, και τη ζάχαρη. Και ανακατεύουμε με ένα σύρμα. Θέλουμε να λιώσει τελείως η ζάχαρη μαζί με το βούτυρο. Να σας πω ότι άμα δεν θέλετε να βάλετε βούτυρο και έχετε μαργαρίνη, μπορείτε να βάλετε και μαργαρίνη, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα βγει πιο οικονομική η συνταγή με τη μαργαρίνη, η αλήθεια είναι. Αλλά το βούτυρο πάντα μας δίνει το κάτι παραπάνω, τουλάχιστον σε αυτές τις συνταγές. Λοιπόν, ανακατεύουμε καλά και όλα πάνε καλά. Ως τώρα δεν έχουμε κάνει κάτι δύσκολο, σωστά. Ξέχασα να βάλω λίγο βανίλια. Θα βάλω τώρα, δεν πειράζει. Ωραία. Λοιπόν, τώρα χρειαζόμαστε οποιοδήποτε ψωμί μας έχει περισσέψει στο σπίτι. Είτε είναι ψωμί του τόστ, είτε είναι ψωμί άκρες ή κόρες, είτε μας έχει περισσέψει κάποιο κέικ, κάποιο μπισκότο. Μπορούμε να το βάλουμε για να χρησιμοποιήσουμε και να φτιάξουμε την πιο υπέροχη ζύμη για αυτή τη μιλόπιτα. Απλά το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να θρηματίσουμε τα ψωμιά μας. Βέβαια, αν έχετε μόνο ψωμί του τόστ, είναι ακόμα καλύτερα, αλλά και όλα τα υπόλοιπα ψωμιά κάνουν μια χαρά. Λοιπόν, παίρνω το ψωμί, το βάζω μέσα και να είναι παγιάτικο δεν μας πειράζει. Και χτυπάω πολύ καλά σε δόσεις μέχρι που να διαλυθεί τελείως. Και το δύσκολο κομμάτι της συνταγής μόλις πέρασε. Εντάξει, έχει άλλο ένα με τα μήλα, αλλά δεν πειράζει. Το λέω αυτό για να σε ψυχώσω, μην νομίζετε ότι είναι δύσκολη συνταγή, είναι πανεύκολη. Οπότε ρίχνουμε και το υπόλοιπο ψωμί μέσα. Και ενώ φαίνεται πολύ η ποσότητα, δεν είναι, γιατί με το που φορέσω γάντια θα μικρύνει αρκετά. Κοιτάξτε. Όχι με το φορέσω γάντια, δεν είμαι μάγος να μικρύνει έτσι. Πρέπει να ανακατέψω πρώτα, το καταλαβαίνετε. Οπότε, φοράμε γάντια. Θα ρίξω λίγη κανέλα. Και πιέζω καλά με τα χέρια μου να πάει το βούτυρο παντού. Κοιτάξτε εδώ. Σε αυτό το σημείο μπορείτε να δοκιμάσετε. Το μείγμα σας είναι πέντα νόστιμο. Παναγία μου. Βούτυρο, κανέλα, ψωμάκι. Είναι καταπληκτικό. Τώρα, θέλουμε μία φόρμα 25 εκατοστών και θα ρίξουμε περίπου το 80% του μείγματος μέσα. Εδώ. Και τώρα πρέπει να δημιουργήσω μία βάση για να βάλω τη γέμιση από τα μήλα. Πιέζω καλά και κοιτάξτε εδώ. Πόσο εύκολο ζυμάρι είναι αυτό. Έχετε ξαναφτιάξει πιο εύκολο ζυμάρι για μιλόπιτα? Ποτέ. Και ήρθε η ώρα να ψήσουμε τη βάση μας. Ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος σε 160 βαθμούς και θα ψήσω περίπου 25 λεπτάκια. Και σε 25 λεπτάκια θα είναι έτοιμη η βάση μου για να ρίξω τη γέμιση. Όπου η γέμιση τι πρέπει να έχει μέσα? Μήλα. Μπορείτε να βάλετε ό,τι μήλα θέλετε. Τώρα, βέβαια, σε τέτοιες συνταγές ιδανικότερο είναι να χρησιμοποιούμε πράσινα μήλα γιατί κρατάμε περισσότερο στο φούρνο. Αλλά και τα υπόλοιπα μήλα δίνουν ιδιαίτερες υφές. Οπότε είναι σχετικό, δεν έχει σωστό και λάθος. Εμένα μου αρέσουν και τα δύο. Οπότε γι' αυτό το λόγο κάνω ένα συνδυασμό. Τα πράσινα μήλα δεν θα λιώσουν μέσα στο φούρνο, θα έχουν δάγκωμα, θα κάνουν αυτό το κράτς που μας αρέσει. Τα κόκκινα μήλα θα λιώσουν λίγο μέσα στο φούρνο, οπότε θα γίνουν σαν μαρμελάδα. Μας αρέσουν και τα δύο. Τώρα, καθαρίζουμε τα μήλα γύρω-γύρω. Εδώ.
Και με το που ξεφλουδίσουμε τα μήλα μας, ήρθε η ώρα να τα κόψουμε σε κυβάκια. Θέλουμε ωραία κυβάκια. Μπορούμε να τα κάνουμε και στον τρίφτη, αλλά στη συγκεκριμένη συνταγή θέλουμε να τα καραμελώσουμε. Οπότε όσο περισσότερο δάγκωμα έχουν, τόσο καλύτερα. Οπότε θέλουμε ένα τηγάνι πάνω στη φωτιά. Και εμένα με αυτόν τον τρόπο που τα κόβω, μου βοηθάει πάρα πολύ στο να βγάζω και τον πυρήνα. Δεν χρειάζομαι από πυρηνωτή, γιατί κατευθείαν έτσι βγαίνει. Και ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Δεν θέλουμε κουκούτσια σε αυτή τη συνταγή, το καταλαβαίνετε. Θέλουμε μια ευχάριστη, πεντανόστιμη μιλόπιτα. Όταν την τρως, το όλο συνέστημα πραγματικά να σε εξιτάρει, να παίρνει την γεύση από το μήλο, από το βούτυρο, από τα αρωματικά που θα βάλουμε, όλα τα καλούδια μέσα. Και τώρα θέλω να κόψετε μικρά κομματάκια εδώ το μήλο. Εδώ. Εννοείται πως δεν πρέπει να είναι ομοιόμορφα, δεν έχουμε κανένα θέμα με αυτό. Νομίζω ότι θα είναι η πρώτη φορά που θα αντισταθώ και δεν θα φάω καθόλου μήλο καθώς κόβω τα μήλα μου στη μιλόπιτα. Και το τελευταίο μιλαράκι μου. Θα το φάω. Ωραίο πράγμα το μήλο. Για μένα είναι το πιο νόστιμο φρούτο. Λοιπόν, το τηγάνι μας έχει κάψει, οπότε ήρθε η ώρα να ρίξουμε το μήλο μας. Εδώ. Αναγία μου, τι ωραίος θόρυβος είναι αυτός. Και ήδη μύρισε καταπληκτικά. Θα γίνει ωραίο το μήλο μας. Θα γίνει σαν μαρμελαδίτσα. Και ήρθε η ώρα να ρίξουμε τα υπόλοιπα μας υλικά. Χρειαζόμαστε ζάχαρη. Κανέλα. Τζίντζερ. Το βούτυρο. Εδώ. Και κρέμα βαλσάμικο με σίκο Παν Ζαφυρόπουλος. Φτιάχνεται από συμπυκνωμένο μουσο σταφυλιών και χυμό ελληνικών σίκων χωρίς προσθήκη νερού και ζάχαρης. Οπότε πολύ σημαντικό είναι να ρίξουμε και την κρέμα μας μέσα τώρα, γιατί θέλουμε να πάρουν γεύση τα μήλα. Οπότε δεν χρειαζόμαστε πολύ. Τρεις κουταλιές της σούπας είναι αρκετές και τις ρίχνουμε μαζί με όλα τα υπόλοιπα μας υλικά. Εδώ. Τέλεια. Και τώρα, πολύ απλά, θα ανακατέψω λίγο. Θα χαμηλώσω τη φωτιά και θα αφήσω περίπου 10 με 15 λεπτά να σιγοβράσει η γέμιση για τη μιλόπιτα. Λοιπόν, και τα μιλαράκια μου είναι έτοιμα. Θέλω να δείτε σε τι μορφή έχουν φτάσει να είναι. Γιατί έχει φύγει όλη η υγρασία, αλλά έχει μείνει ατόφιο το μήλο, όπως βλέπετε. Και τώρα χαμηλώνω τη φωτιά. Έχω βγάλει τη βάση μου από το φούρνο. Βλέπετε εδώ πέρα, έχει σφίξει, έχει γίνει τέλεια. Κοιτάξτε. Να θυμίσω ότι αυτή τη βάση τη φτιάξαμε με ψωμί. Και ήρθε η ώρα να γεμίσουμε τη μιλόπιτά μας. Να σας πω ότι μπορούμε όντως να ρίξουμε έτσι όπως είναι τη γέμιση με τα μήλα μέσα και να γίνει μια νόστιμη μιλόπιτα. Αλλά η συγκεκριμένη μιλόπιτα έτσι όπως τη φτιάχνουμε έχει κάτι ιδιαίτερο. Μέσα είναι σαν μπουγάτσα. Έχω βρει έναν τρόπο να φτιάχνω μια υποτυπώδη κρέμα μέσα μαζί με τα μήλα. Πραγματικά την πάνε σε άλλο επίπεδο. Και τα πράγματα είναι πολύ απλά. Χρειαζόμαστε ένα μπολ. Θα ρίξουμε μέσα τρεις κρόκους. Το corn flour. Θα ανακατέψουμε τους κρόκους μαζί με το corn flour, εδώ. Μόλις ανακατεύσουν οι κρόκοι με το corn flour, θα ρίξουμε μέσα και την κρέμα γάλακτος. Εδώ. Ρίχνουμε την κρέμα μέσα. Μία πρέζα αλάτι. Λίγο βανίλια. Ανακατεύουμε. Και αυτό το μείγμα που βλέπετε τώρα εδώ, καθώς θα ψήνει τη μιλόπιτα, θα γίνει μία πατισερή, μία κρέμα με γεύση βανίλια. Είναι φανταστικό, είναι πάρα πολύ εύκολο, μπορείτε να το φτιάξετε όλοι σας, δεν έχει κάποια δυσκολία. Το μόνο που θέλω είναι να ανακατέψετε πολύ καλά, να διαλυθεί το corn flour μαζί με τους κρόκους και όλα τα υπόλοιπα υλικά. Και έτσι όπως είναι, σε χαμηλή φωτιά, βλέπετε, έχω χαμηλώσει πάρα πολύ τη φωτιά. Θα ρίξετε μέσα στα μήλα, εδώ.
Ανάψτε λίγο τη φωτιά και ελεγχόμενα. Λίγο θα ανακατέψουμε τώρα. Εδώ. Ίσα-ίσα λίγη ώρα, κοιτάξτε. Εδώ. Ανακατεύουμε 10 δευτερόλεπτα. Και μόλις ανακατέψουμε 10 δευτερόλεπτα, κοιτάξτε πώς έχει σφίξει το μείγμα. Παίρνουμε έτσι όπως είναι όλη τη γέμιση. Και τη ρίχνουμε μέσα. Εδώ. Τώρα, έχουμε κρατήσει λίγο ψωμί στην αρχή του, θυμάστε? Μπράβο. Το ρίξουμε έτσι όπως είναι από πάνω. Εδώ. Και ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος στους 160, δεν έχει σταματήσει να δουλεύει. Και θα ψήσω για άλλα 40 λεπτά. Στο τέλος, το αποτέλεσμα πραγματικά θα δικαιώσει και εσάς και εμένα. Το 25% της σύστασης του μήλου αποτελείται από αέρα. Για τον λόγο αυτό, το μήλο μπορεί παρά το βάρος του να επιπλέει στο νερό, αλλά και να μας χορταίνει, μια και είναι καλή πηγή φυτικών ινών. Όλες οι ποικιλίες μήλων δίνουν καρπούς πλούσιους σε θρεπτικά συστατικά. Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα κόκκινα μήλα είναι ακόμα πιο πλούσια σε αντιοξειδωτικά. Και η μηλόπιτά μας είναι έτοιμη. Κοιτάξτε εδώ. Γίνεται με το τίποτα. Όντως έχει κάποια τεχνοτροπία για να την πετύχουμε τέλεια, αλλά κοιτάξτε εδώ. Υπάρχει, είναι φανταστικό. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγο άχνη ζάχαρη από πάνω, εδώ. Και το πιο φανταστικό με αυτή τη μηλόπιτα είναι η τεχνοτροπία που φτιάχνεται. Πραγματικά πήραμε ψωμί, το ψωμί που ίσως να μην έχετε φανταστεί ποτέ ότι μπορούμε να κάνουμε γλυκά, και το μεταμορφώσαμε σε κάτι τόσο σπουδαίο. Από γεύση είναι μοναδική. Ακόμα και ζυμάρι κανονικό να κάναμε από την αρχή, πατ μπρεζέ, ακόμα και αν χρησιμοποιούσαμε τα καλύτερα μπισκότα της αγοράς, τέτοιο αποτέλεσμα δεν θα παίρναμε. Και ήρθε η ώρα να κόψω κομμάτι. Να κόψω ένα κομμάτι από εδώ. Ωραίο και όμορφο. Και κοιτάξτε εδώ. Είναι η πρώτη μηλόπιτα που μπορείτε όντως να δείτε τα μήλα μέσα. Και είναι πραγματικά τόσο μοναδική και τόσο νόστιμη που όταν τη δοκιμάσετε δεν θα πιστεύετε ούτε εσείς οι ίδιοι ότι τη φτιάξετε με ψωμί. Για τη μηλόπιτα με ψωμί. Φτιάχνουμε πρώτα τη βάση, βάζουμε σε ένα μπολ το λιωμένο βούτυρο, τη ζάχαρη, τη βανίλια και ανακατεύουμε. Βάζουμε το ψωμί σε δόσεις στο πολυμηχάνημα με τα μαχαίρια και χτυπάμε μέχρι να γίνει τρίμα. Προσθέτουμε το τριμμένο ψωμί στο λιωμένο βούτυρο με τη ζάχαρη, ρίχνουμε την κανέλα και ανακατεύουμε με τα χέρια μέχρι να γίνει ένα ενιαίο μείγμα. Απλώνουμε τα 3 τέταρτα από το μείγμα σε μια στρογγυλή φόρμα με αποσπόμενη βάση, καλύπτοντας και τα πλαϊνά τυχώματα της φόρμας. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 160 βαθμούς για 25 λεπτά και αφήνουμε τη βάση να κρυώσει. Για τη γέμιση, ξεφλουδίζουμε τα μήλα, τα κόβουμε σε μικρά κυβάκια και τα σοτάρουμε σε ένα καυτό τηγάνι. Προσθέτουμε τη ζάχαρη, την κανέλα, το τζίντζερ, το βούτυρο και την κρέμα βαλσάμικο με σίκο. Ανακατεύουμε και σιγοβράζουμε για 10 με 15 λεπτά μέχρι να καραμελώσουν τα μήλα. Έπειτα, βάζουμε σε ένα μπολ τους κρόκους και το corn flour και χτυπάμε με ένα σύρμα. Προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος, το αλάτι, τη βανίλια και ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά και να γίνει μια ρευστή κρέμα. Ρίχνουμε το μείγμα στα μήλα και ανακατεύουμε για 10 δευτερόλεπτα. Απλώνουμε τη γέμιση με τα μήλα στη βάση, ρίχνουμε το υπόλοιπο τρίμα από το ψωμί και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 160 βαθμούς για 40 λεπτά. Αφού ψηθεί, αφήνουμε τη μηλόπιτα να κρυώσει, πασπαλίζουμε με ζάχαρη άχνη και κανέλα. Θα δοκιμάσω. Πραγματικά, δεν υπάρχει. Είναι γέμιση μέσα σαν μπουγάτσα με μήλο, αυτό που σας έλεγα. Έχει αρωματικά, έχει κρέμα βαλσάμικο. Το ψωμί απ' έξω είναι τόσο αρωματικό με το τζίντζερ, την κανέλα. Το βούτυρο βγαίνει. Είναι πραγματικά έκρηξη γεύσεων μέσα στο στόμα σου. Δεν μπορείς να σταματήσεις να τρως. Είναι μια συνταγή που ξέρω ότι θα δοκιμάσετε, γιατί σας φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος που τη φτιάξαμε. Οπότε ανυπομονώ να βγάλετε φωτογραφίες για να μου στείλετε. Είναι φανταστική.
Και κάπως έτσι τελείωσε το σημερινό μας επεισόδιο. Τρεις μοναδικές συνταγές σας υποσχέθηκα, τρεις μοναδικές συνταγές σας παρέδωσα. Ξεκινήσαμε με το καταπληκτικό νηστίσιμο μουσακά μας. Πήραμε τα μανιτάρια, τα μεταμορφώσαμε σε μπολονές και φτιάξαμε αυτόν τον υπέροχο μουσακά χωρίς να προσθέσουμε τίποτα ζωικό μέσα. Στη συνέχεια φτιάξαμε αυτόν τον υπέροχο κορμό σοκολάτας με χαλβά. Με υλικά που έχετε ήδη όλοι στο σπίτι σας. Και πήραμε στο τέλος το ψωμί και το μεταμορφώσαμε σε αυτή την υπέροχη μιλόπιτα. Ζουμερή, τραγανή, πεντανόστιμη, αρωματική, πραγματικά με το τίποτα. Και οι τρεις συνταγές είναι πολύ εύκολες. Νομίζω ότι και τις τρεις θα τις φτιάξετε. Θα βγάλετε φωτογραφίες και θα μας στείλετε στα social media να χαρούμε. Μην ξεχάσετε να κάνετε μια επίσκεψη στο e-shop μας, akisishop.com. Ό,τι θέλετε μέσα στην κουζίνα βρίσκεται εκεί. Μην ξεχάσετε να κάνετε μια επίσκεψη στο site μας, akispetrizix.com, να βρείτε τις συνταγές και subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. Το καλύτερο κανάλι μαγειρικής που υπάρχει στην Ελλάδα, στον κόσμο, στον πλανήτη και σε όλο το γαλαξία. Φιλάκια πάρα μα πάρα πολλά και ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας. Ο χορός τυλιχτεί και παίρνεις το χαρτί, παίρνεις την πίτα, κόβω και λίγο γύρω, έχω την πίτα εδώ. Όχι, ναι, ναι, έχει πέσει κάτω στο φαράσι και τώρα ναι, παίρνεις. Και πάντα γυρνάνε και έτσι και να κάνουν μαγιές. Αφήνουν στην άκρη, ναι, ναι. Και μετά συνειδητοποιούν ότι τζάβα αφήσαν τη μασιά και πρέπει να ξαναπιάσουν για να βάλουν ντομάτα. Τη λίγη και σου δίνει. Και βγαίνει ο ροσχόρος.